Υπάρχουν αρκετοί θεατές και χιλιάδες τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, οπότε πρέπει να είμαστε σοβαροί στην όλη υπόθεση, έτσι δεν είναι? Κάποιοι άνθρωποι από τη δομή μου κάνανε ένα τηλεφώνημα και λέει: Χρήστο, θα θέλαμε να παρευρεθεί σε μία εκδήλωση στην οποία να μας μιλήσεις για αυτά τα αντικείμενα τα οποία ασχολείσαι. Λέω: Σε ποια περιοχή θα βρεθούμε όλοι? Στο Αμίντεο. Εκεί λέω: Είναι, έχει τους καλύτερους ηνοποιούς. Λέει, οκ, okay, επειδή οι καλύτεροι ηνοποιοί βρίσκονται σε μια περιοχή οι οποίοι λένε τα ίδια και τα ίδια, δεν έρχεται και ένας άνθρωπος που είναι απ' έξω, που είναι στο ίδιο αντικείμενο, να κάνουμε μια συζήτηση για τα ίδια αντικείμενα. Οπότε η δική μου απάντηση ήταν ναι, αν και εφόσον γίνει workshop. Τι σημαίνει workshop? Είναι διαφορετικό από το να κάνουμε ένα μάθημα για να μάθει κάποιος τι είναι marketing, branding, εξαγωγές και πωλήσεις. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Διότι όλοι σας που είστε εδώ είστε επαγγελματίες και το ξέρετε πώς γίνεται. Και μάλιστα είστε και επιτυχημένοι. Οπότε, τι ήρθαμε να πούμε εδώ? Να ήρθαμε να βάλουμε τους προβληματισμούς. Οπότε, πολύ μικρή εισήγηση από τη δική μου πλευρά, συζήτηση από την άλλη. Οτιδήποτε λέω δεν είναι το σωστό, αλλά μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να το αμφισβητήσει. Επειδή δεν γνωριζόμαστε, ετοίμασα μια μικρή παρουσίαση, η οποία είναι αυτή, για να δω. Ωραία. Το επώνυμό μου είναι Κατσάνος, που σημαίνει Κατσάν, ο περιπλανόμενος. Και μάλιστα αυτό έχει γίνει και ετικέτα πάνω σε ίνο. Για όσους γνωρίζετε, αν έρθετε στη δική μας περιοχή, αυτό είναι το βλάχικο. Και τι περιγράφει? Ακριβώς τους προγόνους μου. Και πού αλλού βρήκα το όνομά μου? Το βρήκα στο Κατσανό. Ξέρετε τι είναι το Κατσανό? Ένας ίνος ο οποίος παράγεται πού? Από τον Γαβαλά στη Σαντορίνη. Και όταν κάναμε την κουβέντα, λέει αυτός, λέω, ξέρεις τι σημαίνει? Μου λέει, όχι. Λέω, ήταν οι πρόγονοί μας οι οποίοι φύγαν από την Ήπειρο και πήγαν εκεί και είχαν κουβαλήσει κάποια κλίματα μαζί. Η βασική αρχή του ίνου είναι τι? Ότι το αμπέλι μεταφέρεται από τη μία περιοχή στην άλλη γιατί είναι ένα παγκόσμιο αγαθό. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Γιατί είμαι εδώ? Γιατί έχω μια μικρή εμπειρία. Τρέχουμε ένα κανάλι που λέγεται Tropus Wine Times. Συμμετέχω σε δύο εταιρείες. Η μία εταιρεία λέγεται IQ Crops, η οποία ασχολείται με το αμπέλι, και η άλλη εταιρεία λέγεται Tropus Branding, που ασχολείται με το branding αυτών των προϊόντων. Οπότε στην Tropus έχουμε κάνει αυτό το κανάλι. Έχουμε κάνει και ένα YouTube κανάλι, όπου έχω συναντήσει πάρα πολλούς και θα χαρώ να κάνω συνεντεύξεις και με περισσότερους από εσάς. Έχουμε υλοποιήσει και αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και σιγά σιγά μπαίνω και στο κομμάτι της σύνδεσής μου με τον Domaine Porto Carras, που είχε σχέση με δύο πράγματα πολύ σημαντικά που τα έχετε κι εσείς εδώ. Ένα POP, Πλαγιές Μελίτωνα, και ένα PUGUE, Συθωνία. Ο λόγος που μας πήρε το Domaine Porto Carras είναι γιατί στη δική μας πρόταση, μαζί με τη Χαρούλα Σπινθυροπούλου, μιλήσαμε ότι τα αμπέλια του Porto Carras ήταν πολύ σημαντικά για να τα βγάλει κανείς. Και τι είπαμε? Ότι θα εφαρμόσουμε αναγεννητική αμπελουργία. Και τι είναι αναγεννητική αμπελουργία? Δύο πράγματα για το αμπέλι. Το ένα είναι η φιλοσοφία για να το καταλάβει κανείς και το άλλο είναι πρακτικές. Και αρχίσαμε να το υλοποιούμε. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά. Έχουμε φτάσει σε 1500 στρέμματα. Θα σας εξηγήσω μετά. Όλο αυτό ήταν αυτή η περιουσία. Μέχρι τώρα αυτά δεν ήταν περιουσία. Για όσους ξέρανε, ήταν παλιά ξύλα τα οποία έπρεπε να βγουν και να μπουν καινούρια. Όχι, δεν είναι. Και όλη μας αυτή την εμπειρία την είχαμε πριν το 2010 σε ένα από τα μεγαλύτερα, θα έλεγα, μπελοτόπια που έχω δει ποτέ μου και έχω συνεργαστεί, 22.000 στρέμματα στο Domenil Ostrov, στην περιοχή Ostrov, στη νότια Ρουμανία, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Εκεί είδαμε για πρώτη φορά τα δύο αυτά, τα οποία είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετείχαμε, γιατί τότε αυτοί οι άνθρωποι είχαν βάλει διεθνείς ποικιλίες, ουσιαστικά γαλλικές. Και εμείς είχαμε βρει ότι είχαν κάτι πολύ ωραίο, τη Φεδεάσκα Άλπα και Φεδεάσκα Νεάγκρα, δύο ηθαγενείς ποικιλίες, όπως λέμε εμείς το Ξινόμαυρο εδώ και τη Μαλαγουζιά για παράδειγμα, και βοηθήσαμε να γίνει αυτό. Φτιάξαμε και τους φίλους του Ξινόμαυρο, για να ξέρετε ότι έχω σχέση με το Ξινόμαυρο, το 2010, και έχουμε φτιάξει αυτό το αμπελάκι και φτιάχνουμε και το κρασί μας έτσι για να περάσουμε από εδώ. Αυτό είναι για μένα. Αλλά ήθελα να σας πω ότι είμαι γεωπόνος. Δύο κόρες στα 58 και είμαι παντρεμένος με την ίδια γυναίκα. Καμία απορία? Όχι. Ωραία. Τότε ας περάσουμε και στο κύριο αντικείμενο. Το κύριο αντικείμενο είναι λάδι και κρασί, τα δύο προϊόντα, τα οποία είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής. Σε καμία περίπτωση είναι η βάση του μεσογειακού πολιτισμού. Και αυτοί στηρίχθηκαν αυτά και τι έχουν όσον αφορά την εμπορία? Έχουμε εμείς μια θεωρία. Λέμε ιστορία, επαναλαμβάνεται. Εμείς λέμε όχι, δεν επαναλαμβάνεται. Συνεχίζεται.
Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από ό,τι κάνουν οι προγονείς μας. Ή να κάνουμε τα ίδια πράγματα, είτε να μαλώνουμε με τους ίδιους γείτονες. Οπότε για τον Λάδι και για τον Ίνο, εμείς μιλάμε τώρα. Ποια είναι η διαφορά του Ίνου και του κρασιού? Το κρασί έχει νερό. Ο Ίνος δεν έχει νερό. Οπότε περάσαμε στο 2023. Δεν μιλάμε για το Λάδι και για το κρασί. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Μιλάμε για δύο επωνυμίες. Αν δεν έχεις επώνυμο προϊόν, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε εδώ. Εξάλλου, το κτίριο που μας φιλοξενεί έχει πολύ ωραία λογότυπα, έχει πολύ ωραίο, γιατί θέλει να μας πει ότι έχω ταυτότητα. Και η ταυτότητα είναι αυτή η οποία μας ξεχωρίζει. Άρα, από εδώ και πάνω θα είναι η παρουσίασή μας. Και το δεύτερο κομμάτι έχει και τις τεχνικές. Αριστερά είναι ένα ελαιόλαδο, το οποίο φιλοδόξησε στις αρχές του 2010 να διεκδικήσει τιμές εξωφρενικές. Πόσο έκανε τότε το 2010 το λίτρο? Μάται κανείς, το ελαιόλαδο. 3 ευρώ έκανε τώρα, πριν 2-3 χρόνια. Από εδώ και πέρα θα πάει 12, αλλά μιλάω για τις εποχές που έκανε 2,80. Ο τύπος αυτός είχε ένα θράσος και το έβαλε το μισό λίτρο 150 ΦΠΑ. Οπότε τι θέλω να πω, τη μετατροπή του προϊόντος σε μια luxury κατηγορία. Τώρα πούλησε, δεν πούλησε, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό πιστεύω ότι είναι η επωνυμία την οποία είναι η πιο πολύ χρησιμοποιημένη, γιατί οι τιμές αυτουνού του Ινοποιείου και του Ίνου νομίζω ότι είναι αυτό που θα θέλαμε ίσως να φτάσουμε. Αυτό όμως είναι ένα ταξίδι για αυτούς. Οπότε μόνο γι' αυτό θα μιλήσω και ευτυχώς που υπάρχουν αυτά τα δύο παραδείγματα για να μας δίνουν στην καθημερινότητά μας τι δύναμη και κουράγιο να μπορούμε να προχωρήσουμε, μήπως και κάποια στιγμή εμείς αποκλείεται, αλλά οι επόμενες γενιές να γίνουν τέτοια brands τα οποία να στηρίζουν και να λένε τη δική μας φιλοσοφία. Εμένα ο παππούς μου, ο προπάπος μου τα έχει κάνει αυτά, γιατί αυτά δεν πρόκειται να τα ζήσουμε. Πάμε παρακάτω. Όλα αυτά είναι εισαγωγικά, απλά να θυμίσω ότι μιλάω για brand. Και όταν μιλάω για brand, είναι το όνομα, η φήμη, η αναγνωσιμότητα, οι αξίες, οι ιστορίες. Και δεν είναι το brand κάτι το οποίο το φτιάχνουμε εμείς τώρα. Είναι κάτι που έχει δημιουργηθεί από καιρό. Το αμύντεο έχει μια ιστορία, έχει δημιουργηθεί από καιρό. Χρήση κάνουμε το αμύντεο. Δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε τον brand. Εμείς υπηρετούμε τον brand και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή οι ιστορίες και οι προσπάθειές μας θα μπουν μέσα. Άρα δηλαδή το να βάλω μια επωνυμία, το όνομά μου Κατσάνος έξω από ένα κρασί, δεν είναι τίποτα παρά από ένα trademark. Δηλαδή μια επωνυμία, το να με ξέρουν κάποιοι και να πουλιέται αυτό το πράγμα στην τιμή που θα θέλω εγώ, είναι ο αγώνας που κάνουν. Φεύγω από αυτό. Μην ξεχνάμε κάτι, είμαστε όλοι copy-paste. Τι κάναμε όταν θέλαμε να ανεβάσουμε την αξία του Ίνου? Πήγαμε πάντα να δανειστούμε μεγάλα πράγματα από το παρελθόν. Γιατί το παρελθόν δίνει αξία στο μυαλό, στην ψυχή. Κοιτάξτε λίγο αυτός ο κλάδος, μπήκαμε στον Αμπελώνα. Και τι άλλο πήγαμε, το συνδέσαμε με την αρχαιότητα. Αυτός δεν είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το συνδέσουμε με την αρχαιότητα. Γιατί εμείς είμαστε οι Έλληνες, οι οποίοι όταν ξεκίνησε ο Ίνος το ταξίδι πριν 2.000 χρόνια, 3.000 χρόνια, εμείς κάναμε το καλύτερο κρασί. Άρα αυτό είναι η αξία του μπραντ. Συνδεσιμότητα με το παρελθόν. Αν κάποιος έχει ένα παρελθόν, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πάμε παρακάτω. Αυτός ο κλάδος τον αγαπώ γιατί ξεπέρασε τη μεγαλύτερη του παθογένεια που έχουν όλοι οι άλλοι κλάδοι. Ποια ήταν η παθογένεια, πόσες ελληνικές ποικιλίες έχουμε? Αξιόλογες. Ποιος θέλει να πει? Εγώ λέω 150. Σε 150 όμως χάνεις την ταυτότητά σου. Και τι μπορείς να κάνεις? Να συμφωνήσεις κάποια στιγμή ότι για να τις κάνουμε όλες επώνυμες, θα ξεκινήσουμε από κάπου. Αυτό θα ήθελα σίγουρα να το μάθω. Ποιοι βρέθηκαν, πώς συμφωνήσαν και πώς τους ακολουθούμε όλοι εμείς, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αποφασίσαμε 4 ποικιλίες και ακόμα πιο κουφό, αυτό είναι μια ελληνική παγκόσμια επιτυχία, βγάλαμε και περιοχές ανάλογες και τους ονομάσαμε πρεσβευτές. Τι σημαίνει πρεσβευτής? Ότι αν έρθει κάποιος στην Ελλάδα και πει δώστε μου μια ποικιλία για να δοκιμάσω, αφού πρώτα θα δοκιμάσει τις ξενικές, δηλαδή τις διεθνείς, δηλαδή τις γαλλικές, και θα μας τεστάρει στο Καμπερνέ Σοβινιόν, στο Σιρά, στο Μερλό, θα πει α, ωραία, εσύ έχεις την τυπικότητα, φτιάξε μου και ένα κρασί. Και μετά του λες εσύ, ναι, είμαι έτοιμος. Εκεί συμφωνήσαμε. Και εδώ είμαστε γιατί εσείς είστε εδώ. Και σαν Πορτοκαράς δεν είμαστε εμείς εδώ. Αν θέλετε να το δούμε σαν
συνάδελφοι, έχετε αυτή τη μαγεία να είστε εδώ. Είστε στους ambassadors, που σημαίνει μαζί με την Νάουσα, το αμύντεο αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει μια προστιθέμενη αξία, στην οποία θα πω και εγώ δύο κουβέντες, αν αξίζουν να πάτε ένα βήμα παραπάνω, γιατί αυτή η περιοχή έχει τη μεγαλύτερη δυναμική. Άρα πάμε Σαντορίνη, ό,τι και να κάνετε, το brand είναι Σαντορίνη, δεν είναι το ασύρτικο. Απλά πηγαίνει εκατομμύρια κόσμος εκεί. Που αν ερχόταν εκατομμύρια κόσμος στο αμύντεο, πιστέψτε με, οποιαδήποτε ποικιλία του αμύντεο θα πήγαινε καλά. Επειδή πηγαίνει εκατομμύρια κόσμος και δοκίμασε μια ποικιλία η οποία πραγματικά είναι καλή, το ασύρτικο. Και εμείς, σαν εινοποιοί και εινολόγοι και άνθρωποι του ΙΝ, λέμε ότι εντάξει, δεν είναι ασύρτικο, είναι μια ιδιαίτερη έκφραση του ασύρτικου που βγαίνει μόνο στη Σαντορίνη. Γι' αυτό πήρε το όνομα Σαντορίνη. Άρα, ασύρτικο Σαντορίνη. Άλλο λευκό. Η Πελοπόννησος δεν θα μπορούσε στη διαπραγμάτευση να μην είναι μέσα. Οπότε πήρε μια ποικιλία. Ποια είναι αυτή η ποικιλία? Το Μοσχοφύλλαρο. Από ποια περιοχή? Τη Μαντινία. Σήμερα είναι ambassador. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, γιατί αυτά εμείς είναι που τα αποφασίσαμε, η αγορά όμως είναι που ψηφίζει. Το άλλο κομμάτι είναι ξανά Πελοπόννησος, Αγιοργήτικο. Από ποια περιοχή? Από την ΕΜΕΑ. Είχαμε και τις μεγάλες μέρες στην ΕΜΕΑ την προηγούμενη εβδομάδα και ερχόμαστε εδώ στις μεγάλες μέρες του αμυντέου. Εγώ δεν έχω παρευρεθεί σε καμία από αυτές, αλλά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα σίγουρα θα έρθω στις μεγάλες μέρες του αμυντέου. Στην Άουσα έχω πάει. Να σας διακόψω λίγο. Ναι. Επειδή βλέπω επικεντρώνεστε στο ξυλόμαυρο αμυντέο, επειδή το θέμα είναι στη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή έχουμε και περιοχές όπως το Βελβεντό, όπου μπορεί να μην έχουν αυτό το, την ιστορία του ξυλόμαυρου ή αυτά, αλλά είναι αξιόλογες και ξέρουμε άλλες ποικιλίες με ίδιες, λίγο να το κάνουμε πιο διευρυμένο. Ωραία. Πάμε λίγο πιο διευρυμένο. Λοιπόν, όλοι όσοι είμαστε σε εκτός από αυτό, σε άλλες περιοχές, έχουμε ένα ντεζαβαντάζ. Το πιάσαμε. Ένα ντεζαβαντάζ. Δεν είμαστε μέσα σε αυτούς και θα πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα να μπούμε στο δεύτερο κύκλο των ambassadors, στους επόμενους τέσσερους, που δεν νομίζω και εκεί να είμαστε κοντά, γιατί νομίζω έρχεται η Μαλαγκουζιά, έρχεται η Μαυροδάφνη και όχι οι ποικιλίες που έχουμε εδώ, αλλά τέλος πάντων μπορεί να δούμε και κάτι παραπάνω. Όμως και όλα αυτά δεν μετράνε καθόλου. Αυτά ανήκουν σε όλους. Αυτά που μετράνε είναι τα τελικά προϊόντα. Διάλεξα εγώ κάποια, γιατί τα τελικά προϊόντα είναι αυτά τα οποία θα πάρουν την τιμή την οποία θες, βασισμένα στα προηγούμενα. Προχωράω γρήγορα, γιατί δεν έχει νόημα. Και τώρα έρχεται η έννοια του marketing. Marketing είναι μία λέξη που έχει δύο κομμάτια. Το market, η αγορά, και το ING. Marketing. Το ING σημαίνει εγώ πώς κινούμαι μέσα στην αγορά. Εγώ πώς κινούμαι. Το κτήμα Α κάνει κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο κτήμα κάνει κάτι άλλο. Οι άνθρωποι που είναι από τις Χιάτες θα κάτι άλλο. Οι άνθρωποι που είναι από την Ήπειρο κάτι άλλο. Όμως έχουν ένα θέμα όλοι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Ότι είμαστε περισσότερες επιλογές από όλους αυτούς οι οποίοι καταναλώνουν κρασί. Αυτό είναι και το τεράστιο μας θέμα αυτή τη στιγμή και ίσως είναι και το θέμα στο οποίο θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Εάν ήταν για να σας δώσω τεχνικές marketing και πωλήσεων, θα ήθελα να σας πω κάτι πιο στρατηγικό. Place branding. Place branding, place branding. Δεν γίνεται τα δικά μας προϊόντα να πάρουν μεγάλη αξία όταν εμείς κάνουμε μεγάλες καμπάνιες marketing, γιατί θέλει πάρα πολλά χρήματα και χρόνο για να περάσει στο τελικό καταναλωτή. Πώς μπορούμε να κόψουμε δρόμο? Γι' αυτό είμαι εδώ. Με το place branding. Τι σημαίνει place branding? Σημαίνει ότι αν η Ελλάδα έχει 30 εκατομμύρια επισκέπτες, που δεν το νομίζω ότι έχει, μόνο του αυτό το μέρος έχει τα ίδια εκατομμύρια. Ποιο είναι αυτό το μέρος? Αυτό το μέρος είναι το Παρίσι. Και γιατί είναι το Παρίσι? Γιατί έχουν πάει εκατομμύρια άνθρωποι και το αναγνωρίζουν και έχουν βγάλει εκατομμύρια φωτογραφίες. Άρα, τι κάνει οποιοδήποτε. Συγγνώμη. Αυτά βγάζουν λεφτά, όχι το Παρίσι. Δηλαδή, αυτός ο οποίος φτιάχνει αυτά τα προϊόντα και προσφέρει το καφέ, από το Παρίσι που φωτογραφίζεται πίσω, βγάζει τα χρήματα. Αυτό είναι το place branding. Οι άνθρωποι για να μπορέσουν να το συνδέσουν, βγάζουν χρήματα. Είτε με τον καφέ, ο οποίος κάνει 9 ευρώ, είτε με τα υπόλοιπα που κάνουν 14 ευρώ. Ωραία. Αυτό είναι ένα μέρος της γειτονικής μας Ιταλίας. Μπορεί να καταλάβει κανείς ποιο είναι. Αν δεν μπορεί, δεν πειράζει, γιατί αυτοί βγάζουν τα λεφτά. Δεν είναι η Παρμετζάν, από την Πάρμα. Άρα η Πάρμα είναι το place στο οποίο πηγαίνουμε και αφού θα πάμε που θα πάμε γιατί είναι καλό, ας πάρουμε και την Παρμεζάν. Άρα το προϊόν είναι που θα βγάλει χρήματα σε βάση αυτή.
Το Priorat το λέω για ποιο λόγο, γιατί είναι τελευταία ονομαστό. Και το, είναι τελευταία ονομαστό γιατί το Priorat έχει αυτές τις τιμές του ίνου. Τις έχετε δει, δεν ξέρω αν φαίνονται. Αν δεν φαίνονται, είναι τριψήφια νούμερο το κάθε μπουκάλι. Και δεν είναι από πρόσφατα. Και δεν είναι από περιοχές της Γαλλίας που έχουν την παράδοση, δεν είναι από περιοχές της Ονόμα. Και όμως είναι τριψήφια νούμερα. Γι' αυτό και τα βάζω εδώ, που σημαίνει ότι μπορούμε να κόψουμε δρόμο, γιατί όλη η Δυτική Μακεδονία, αν μπορέσει να συνδέσει με το place branding, όπως για παράδειγμα εδώ. Η περιοχή της Νάουσας είναι μια περιοχή που είναι γνωστή πάρα πολύ για τις μπούλες. Όμως και η δική σας περιοχή, γιατί είναι γνωστή? Για τις λίμνες. Ωραία, οι λίμνες μπαίνουν μέσα στο προϊόν. Γιατί για να έρθει κάποιος να πάρει τις λίμνες, μετά πρέπει να πάει για κρασί και για φαγητό ή για να θυμηθεί αυτό το μέρος. Το επόμενο, σας θυμίζει κάτι? Είναι από τα Ινωπία που δεν είναι εδώ σήμερα? Η Ισιάτιστα. Η Ισιάτιστα γιατί είναι γνωστή? Γι' αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος είχε γούνες και σήμερα το πάει στο κρασί, οι άνθρωποι που θα έρθουν για τις γούνες. Το place branding είναι για μένα το πιο βασικό εργαλείο σε περιοχές όπως είστε εσείς, σε περιοχές όπως είναι παγκόσμια, για να μπορέσεις να κάνεις και τη διαφορά. Αυτά είναι δύο ίνοι. Τους γνωρίζει κανείς? Ποιος γνωρίζει? Εδώ τι ξεκαθαρίζει κανείς? Είναι... Τι ξεκαθαρίζει, το Ινωπίο ή την ποικιλία και από πού προέρχεται? Έτσι όπως το βλέπετε εσείς τώρα. Ποικιλία, αυτό είναι το τεράστιο θέμα μας. Θα επενδύσουμε στην ποικιλία, θα επενδύσουμε στο Ινωπίο ή θα επενδύσουμε στην περιοχή? Και άποψή μου και στα τρία. Και παράλληλα αυτά. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, θα έχεις ένα θέμα. Το ξινό μαυρό είπαμε πριν ότι πήγαινε. Ο Ινωπιός όμως εδώ δεν είναι γνωστός, η περιοχή του δεν είναι γνωστή. Γι' αυτό και τα έβαλα εδώ και βλέπουμε ότι είναι από μία περιοχή που έχει πάρει ένα βραβείο. Θεωρώντας ότι έχει πάρει ένα βραβείο, αυτό το μπουκάλι, για παράδειγμα, θα πάρει την αξία την οποία αυτός θέλει. Αυτός είναι ένας τρόπος για να τραβήξεις το ενδιαφέρον. Αν δεν πάρει όμως βραβεία η περιοχή, δεν θα τραβήξει το ενδιαφέρον. Αν δεν πάρει βραβεία η ποικιλία, δεν θα τραβήξει το ενδιαφέρον. Οπότε, Ινωπία τα οποία έχουν στρατηγικές, να έχουν πολλές ποικιλίες, θα πρέπει να είναι και τυχεροί να μπορούν είτε να πουλάνε τα προϊόντα τους βάσει της ποικιλίας, είτε βάσει τιμής. Διότι κάποιες περιοχές δεν μπορούν να έχουν τις ανάλογες ποικιλίες, οι οποίες ποικιλίες αυτές είναι καλύτερες από τους άλλους, όσον αφορά την εμπορική τους πολιτική από άλλες περιοχές. Οπότε, αυτό είναι το πρώτο μου κομμάτι λέγοντας για τον κλάδο του ίνου. Μέσα σε μία ώρα. Σκέφτηκα το εξής. Να θυμίσουμε τι είναι το branding, να πούμε ελάχιστα πράγματα για το marketing, για να φτάσουμε στις πωλήσεις και να το συνδέσουμε με το place branding. Το δεύτερο κομμάτι είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς που σκεφτόμαστε και σαν τρόπος και τι πιστεύουμε σαν ένα εργαλείο. Αν θέλετε μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε όμως και να κάνουμε και μια συζήτηση στα εισαγωγικά αυτά που έγιναν. Και μετά να κάνουμε τις συζητήσεις μας. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά, να πει κάτι άλλο, παρακαλώ. Ναι. Ότι... Πείτε μου λίγο ποιος είστε. Πώς? Ποιος είστε. Γεια σου, Λεβέντη μου. Συγγνώμη, επίτηδες το είπα. Ξέρω πολύ καλά ποιος είστε. Αν μια περιοχή φημίζεται περισσότερο για αλλογενή χρηστό, ο Ινωπιός τι τους λέει? Όταν θα έρθετε για να στήσετε όλα αυτά, την ώρα που θα έρθετε μετά για φαγητό, είμαι εγώ ο άνθρωπός σας. Όταν θα τελειώσουν να στείλουν τις ανεμογεννήτριες, τα συνεργεία, θα τους πείτε για θέματα φαγητού και κρασιού, είμαι ο άνθρωπός σας. Ναι, όμως αν όλα τα παιδιά μεταφέρονται σε πάρκα φωτοβολταϊκά που γίνεται τώρα, έχουν 10.000 στρεμμένα που πήραν άδεια μέσα σε μια περιοχή που πήραν άδεια να βάλουν φωτοβολταϊκά. Θα κάνουμε ξενάγηση στον τόπο και θα, δηλαδή καλύτερα να κάνουμε τεχνοτουρισμό, να δείχνουμε τον κόσμο πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τον τόπο σου, τον ωραίο τόπο, να παράγεις ενέργεια, παρά να κάνουμε κρασί. Δεν γίνεται. Η πολιτική πρέπει να το σταματήσει, να ανακαλέσει όλες τις άδειες που έχουν δώσει για τα φωτοβολταϊκά και για
της Καρτινάσης, αλλά που γεννήθηκε σε ένα άλλο θέμα, είναι προλογικό. Αλλά για το μάρκετινγκ της περιοχής, ζούμε μια άλλη. Σαν επαγγελματίας λέω κάτι ότι συμπονώ. Και ωραία να σας πω και να πούμε γιατί πώς θυμίζεται ο τόπος και η ποικιλία. Πώς, εγώ δεν μπορώ να φέρω κόσμο εδώ, χωρίς να ντρέπουμε για τις καταστάσεις που έχουμε εδώ με τα πέλια, τα χωράφια και την γενική κατάσταση. Μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε παρέμβαση. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλώς να... Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας και δεν υπάρχει και ένας χωροταξικός σχεδιασμός όσον αφορά τις ΑΠΕ. Αλλά από την άλλη τη μεριά να σκεφτούμε ότι για να πάει μια εταιρεία ή ένας ιδιώτης για να στήσει φωτοβολταϊκό θα πρέπει να βρει τη γη. Άρα ο ιδιοκτήτης της γης είναι αυτός ο οποίος επιλέγει. Άρα και εκεί η παρέμβαση του οποιοδήποτε θέλει να εκμεταλλευτεί τη γη είναι σημαίνουσα. Αν είναι αποδοτική η αμπελοκαλλιέργεια, δεν θα σκεφτεί ποτέ να το δώσει και φωτοβολταϊκό. Και το κενό... Η άδεια... Αυτό σας είπα, ότι η νομοθεσία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, δεν έχει χωροταξικό. Και γι' αυτό και στην περιφέρεια είχαμε αντίθετες απόψεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που δεν εγκρίναμε καμία. Έρχεται όμως, και για αυτές τις παρεμβάσεις κάναμε, ώστε να τεθεί ένα χωροταξικό και να ξέρουμε πού μπορούν να μπουν και τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες. Ελπίζω, και αυτή την κουβέντα είχαμε χθες και με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι αυτό θα ολοκληρωθεί. Αλλά θέλω να σας πω ότι καλό είναι και στους συμπολίτες μας να τους δίνουμε τις εναλλακτικές λύσεις στο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα κτήματά τους. Έτσι, είναι πολυδιάστατο το ζήτημα. Όταν ο άλλος είναι ιδιοκτήτης μιας γης, η οποία δεν έχει και μεγάλη αξία, έτσι, θεωρεί ότι δεν έχει μεγάλη αξία, αλλά του δώσουμε την εναλλακτική να αποκτήσει αξία η γη του και να αποδίδει, δεν θα σκεφτεί σε καμία περίπτωση να το δώσει σε μία, κατά την άποψή μου, μη συμφέρουσα όσον αφορά τη γη, επένδυση με το φωτοβολταϊκό. Θα μπορούσε το φωτοβολταϊκό ή ανεμογεννήτρια να γίνει σε μία άλλη περιοχή που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί όσο μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Δεν κάνω από την... Ναι, είναι πολύ μεγάλη. Ναι, βέβαια. Αυτό που ενοχλούσε την περιοχή, έτσι, όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι η αγροτοπία, είναι τετροκομεία, έχουν δυναμικές καλλιέργειες στην περιοχή, στον επισκέπτη, που το ζω 30 χρόνια όσο δουλεύω στον χρόνο, είναι τα φουγάρα. Εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η βασική είσοδος για την περιοχή Αμυδαίων και για την Δυτική Μακεδονία είναι η Εγνατία οδός. Περνούσαν από όλα τα φουγάρα. Και την πρώτη ερώτηση, σαν και ο πόνο που μου κάναμε, όλοι οι περισσότεροι επισκέπτες, όταν βγαίνανε στο Αφέλη ή στη δεντροκομεία ή έξω στον Αγρό, είναι αυτά τα φουγάρα πώς επηρεάζουν την παραγωγή. Okay. Η ΑΠΕ είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό που ρημπαίνει όσο υπήρχαν εργοστάσια που είχαν γίνει διάφορες μελέτες, κατά πόσο, ας πούμε, ειδικά στην περιοχή της Ερωτέας, πλήρως κατανοητό. Ο χρόνος είναι περιοριστικός παράγοντας. Είναι η πιο αγαπημένη μου συζήτηση αυτή, αλλά δεν είναι το θέμα γιατί το λέω αυτό. Το place branding έχει να κάνει με τα προβλήματα της κάθε περιοχής, τι θέλει η κάθε περιοχή να δείξει. Εάν ήταν εύκολο, θα σας έλεγα τα προβλήματα της Χαλκιδικής είναι τα ίδια ακριβώς. Δεν έχουν... Εδώ λέμε ότι το πρόβλημα της Σαντορίνης έγινε το σύρτικο και έδωσε διέξοδο στους ανθρώπους
και έφερε όλες τις επενδύσεις. Το πρόβλημα του αβιμέντου είναι ακριβώς από την άλλη πλευρά η ευκαιρία. Γι' αυτό και είδατε ότι αντί να κάνω αναφορά σε θέματα marketing και πωλήσεων που θα μιλήσω τώρα, μίλησα για βάση place branding. Αν η περιοχή δεν ανέβει, δεν θα ανέβουν και τα ηνοπία. Παρακαλώ. Αυτό είναι το σωστό ερώτημα που θα έπρεπε να κάνει και αυτό χάρηκα όταν ήρθα για το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης που λέει κάναμε μια στρατηγική μελέτη και ήρθα για να την ακούσω. Γιατί η στρατηγική μελέτη που για πολλούς ανθρώπους είναι κάτι γενικό είναι ακριβώς την ώρα που πρέπει να το κάνεις και να διαμορφώσεις αυτό. Είναι ακριβώς όταν είπε πριν ότι ξέρετε θα έρθουν άνθρωποι από τη δομή για να το συζητήσουμε. Ξέρετε είναι όταν έχω τα ερωτηματολόγια, είναι η κατάθεση των απόψεών σου και η συμμετοχή σου σε αυτό. Για παράδειγμα, ο συνάδελφος σηκώθηκε και έφυγε. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι όταν θέλεις να συνδιαμορφώσεις, δεν μπορεί να φύγεις. Πώς θα φύγεις από το πρόβλημα? Από το πρόβλημα έφυγε σήμερα. Ή από την ευκαιρία για να πας. Δεν πρόκειται να λυθεί εδώ μέσα. Αλλά όσοι επενδύσατε χρόνο για να έρθετε εδώ, είναι για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι για να κάνουμε την πρακτική. Και λέω ένα πράγμα. Εάν τελικά γρήγορα πέρασα τον ελληνικό μπελώνα μέσα τα τελευταία 30 χρόνια, ήταν ότι οι άνθρωποι που είχαν το πρόβλημα πήγαν και το μαζέψαν. Φανταστείτε την Άωσα, δεν ήταν αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι το Αμίντιο δεν ήταν αυτό το πράγμα. Φανταστείτε η Καστοριά δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Αλλά έχουν βγει κάτι φοβερά κρασιά. Και τι είπανε, μπορούμε να ενώσουμε τη Δυτική Μακεδονία, να την κάνουμε μια περιφέρεια στο μυαλό κλπ. Κλπ. Πώς να λυθεί αυτό το θέμα? Σας είπα, η μόνη παγκόσμια καινοτομία των Ελλήνων ήταν να αποφάσισαν με κάποιον τρόπο να κάνουν 4 ποικιλίες με 4 περιοχές. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Αντί τώρα να τις κάνουμε 8, τις κάνουμε 16, 125, κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ. Εγώ τώρα, αν θέλετε, μπορώ να σας προβληματίσω λίγο παραπάνω με πολλά σχήματα, τα οποία είναι που θα τα απλοποιήσω. Θέλω να σας μπερδέψω το κεφάλι. Για να σας πω τι να κάνουμε. Μπήκαμε στο 2023. Τι γράφει εδώ, Corporate TV. Πολύ πιο εύκολα θα το καταλάβετε εσείς που είστε από το κτήμα Α, γιατί το ζείτε. Λιγότερο είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν τους έχει έρθει ακόμα. Corporate TV, ποιο είναι το θέμα σου? Ποιο, τι βλέπουμε στην τηλεόραση? Τι βλέπουμε στα νέα? Νούμερο 1 είναι πολιτικά. Νούμερο 2, αθλητικά. Νούμερο 3, μόδα. Νούμερο 4, ποδόσφαιρα. Νούμερο κρασί, 7.625. Δεν πρόκειται ποτέ το κρασί να είναι ενδιαφέρον. Ωραία. Τι πρόβλημα έχει η εταιρεία? Να φτιάξει το δικό της κανάλι. Θεωρητικά, που το παρακολουθούν οι άλλοι. Πώς θα το φτιάξει για να το παρακολουθούν οι άλλοι? Πώς θα φτιάξει τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται κοντά τους? Πώς θα μάθει κάποιος? Ερώτηση, μήπως ξέρετε έτσι κανείς πόσα ηνοπία έχουμε στην Ελλάδα δηλωμένο ηνοπία? Πόσο? 800, άλλος. 1000, άλλος. 1748 ζωηνάχων. Ακόμα καλύτερα. 1000. 500. Στις ετικέτες, πόσα ηνοπία βρίσκονται μέσα? 10. Άρα αυτό είναι το θέμα που ήρθα για να συζητήσω σήμερα. Ότι στα 1700, στους 1780, 42 ηνοπιούς, δηλαδή στα 1000 ηνοπία, εμφανίζονται 10 στις ετικέτες. Και όχι μόνο, στις wine list έχεις και τους ανταγωνιστές από άλλες περιοχές. Πώς θα μπεις εκεί? Δεν θα μπεις. Επειδή όμως δεν θα μπεις, κάτσε να κάνουμε και μια τέτοια κουβέντα. Αν είσαι κτήμα Α, μπήκες. Δεν μιλάω για το κτήμα Α, αλλά το κτήμα Α όμως αν θέλει να πάει κάπου αλλού. Και ξεκινάω και λέω κάτι. Ρώτησαν τον κύριο Κουρέτα, τον Δημήτρη, ποιο είναι το ιδανικό βάρος για κάθε ηλικία ενός ανθρώπου? Και είπε το βάρος που έχει. Αλλά το βάρος που έχει είναι το ιδανικό του βάρος. Γιατί μπορεί να διαχειριστεί όλα τα πράγματα που έχει. Άρα όλοι σας κάνετε και marketing και πωλήσεις τέλειες. Όμως λέει ο κύριος Κουρέτας, αν θέλεις να αλλάξεις, έλα να το συζητήσουμε. Διότι το ιδανικό βάρος μετά, δηλαδή το ιδανικό marketing περνάει από τέτοια πράγματα, αν θες να αλλάξεις και να πας κάπου παραπάνω. Οπότε, ας πούμε λίγο. Ο συνέτερός μου, ο Δημήτρης Καρτζονίκας, έκατσε και έγραψε ένα βιβλίο, γιατί όλη αυτή τη φιλοσοφία που θα την αναπτύξω σε 10 λεπτά, είπε ότι δεν πρόκειται. Θέλει κανείς να καθίσει, αν θέλετε, είναι στα ελληνικά, μπαίνει, το διαβάζει, αφιερώστε 2-3 ώρες, αν το θέλετε. Αν όχι, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Εδώ είμαστε. Άρα αυτό είναι πάει εκεί και αυτό πάει εδώ. Ωραία. Αυτό.
τι ήταν πριν 10 χρόνια η digital έκδοσή μας, σωστά? Εγώ σήμερα σας μιλάω για την υβριδική εποχή που μας έχει έρθει. Ποια είναι η υβριδική εποχή? Ότι ζούμε παράλληλα. Δηλαδή την ώρα που μιλάμε τώρα, οι δυο μας, σίγουρα κάποιος κάτι κάνει από κάτω. Και αυτό είναι το πολύ σωστό και το πολύ αποδεκτό. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα, κάνετε 15. Αλλά είναι ταυτόχρονα, την ώρα που μιλάμε και την ώρα που δουλεύουμε, είναι η υβριδική μας εποχή. Και όλα επειδή καταγράφονται, ευτυχώς, μπορούν πάντα να αξιολογηθούν. Και εμείς τι είπαμε, στη νέα υβριδική εποχή μας δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Αν είμαστε επαγγελματίες, να φτιάξουμε το προσωπικό μας brand και κυρίως να υπηρετήσουμε τα tribes. Για ποιο λόγο? Διότι όλοι μας είμαστε μέσα και τι κάναμε μέχρι πριν 2 χρόνια? Πατούσαμε like. Σωστά. Και τώρα τι λέμε? Από το like στο buy. Δεν θέλουμε να μας πατήσεις άλλο like. Δεν θέλουμε ότι είναι καλό το κρασί σας, καλή η εκδήλωση. Θέλουμε κατευθείαν να το αγοράσεις το κρασί μας. Σωστά. Και λέμε ότι για να το αγοράσει το κρασί κάποιος, από τη στιγμή που έχει επιλογές, πρέπει να είσαι πιο κοντά μαζί του. Και για να είσαι πιο κοντά μαζί του, έχεις αυτά τα εργαλεία. Αυτό το πραγματάκι γινόταν πάντα στον άνθρωπο. Αν κάποιος βρει κάτι, το λέει στον άλλον, το λέει στον άλλον, το λέει στον άλλον. Και για τον κύριο Καρανίκα που έφυγε πίσω, ήθελα να του εξηγήσω κάτι, ότι μπορείς με τη στάση σου να αλλάξεις μέχρι και την πολιτική μέσα στην Αθήνα. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιος ξέρει κάποιον που ξέρει κάποιον που για κάποιο λόγο κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη και μπορεί κάποιος με το κρασί του να επηρεάσει μέχρι και μια πολιτική απόφαση. Όπως ακριβώς έγινε και με αυτούς που μας πήραν την περιοχή. Αν κατηγορείς κάποιον ότι έχει βάλει, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκά, έκανε ακριβώς το ίδιο. Επηρέασε με τον τρόπο του την απόφαση. Αν θες και εσύ να επηρεάσεις, πρέπει κάτι να κάνεις και εσύ. Άρα, ο ένας μιλάει στον άλλον. Πάμε τώρα. Εμείς έχουμε 5 δόγματα. 5 δόγματα. Άρα δεν μπορώ να σας πείσω σε αυτό, είναι ένα δόγμα. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω, ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε διαφήμιση. Τέλειωσε. Η μαζική διαφήμιση δεν υπάρχει. Ή αν έχεις λεφτά, πήγαινε κάνε την. Και αν την κάνεις, δεν είναι αποτελεσματική. Διαφήμιση του στυλ, βάζω ένα billboard, διαφήμιση ότι πάω σε ένα περιοδικό, διαφήμιση κλπ. Αν έχεις χρήματα, κάνε το. Μιλάω για τα υπόλοιπα, οι οποίοι που δεν μπορούν και πλέον δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί πλέον τέλειωσε αυτή η εποχή. Το νούμερο 2 είναι το branding. Εάν σε κάθε σκέψη σου δεν έχεις πίσω το brand, σαν σκέψη, δεν πρόκειται να προχωρήσεις. Γιατί το λέμε αυτό? Είτε θα κάνεις branding στον εαυτό σου, είτε στην περιοχή σου, είτε στο προϊόν σου. Εάν δεν το σκεφτείς αυτό, έχεις ένα θέμα. Η τρίτη ιστορία έχει να κάνει αυτό. Η υβριδική επικοινωνία. Πόσο κοστίζει η σημερινή? Ένα σκασμό λεφτά. Πρέπει να φύγει ο καθένας από τη δουλειά του κλπ. Άρα τι κάνουμε? Η υβριδική επικοινωνία σημαίνει ότι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Διαβάζω εγώ για σένα, διαβάζεις εσύ για μένα και όταν βρεθούμε κάνουμε καλά πράγματα. Δεν είναι communication να χάσεις αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να βρεθείς με κάποιους και να πας. Αυτό για μένα είναι δόγμα. Όποιος θέλει το ακολουθεί. Δημιουργικό θέαμα. Εάν το δημιουργικό θέαμα δεν λέει κάτι για τον ίνο μας, για το ινοποιείο και για τους ανθρώπους μας, είναι βαρετό. Πώς θα κάνεις δημιουργικό θέαμα? Καθόμαστε να το συζητήσουμε. Άρα δηλαδή δεν είναι θέμα ότι θα κάνω ένα πλάνο marketing, ένα πλάνο προώθησης, ένα πλάνο παρουσίασης σε εκθέσεις. Τα ίδια πράγματα θα κάνεις. Τι θα παρουσιάσεις? Και το θέμα για μας είναι μετά. Αυτή εδώ η εκδήλωση είναι υβριδική. Γιατί είναι υβριδική? Γιατί είναι καταγεγραμμένη. Και γιατί είναι καταγεγραμμένη? Γιατί σε 2 χρόνια μετά θα μπούμε και θα δούμε. Άξιζε τον κόπο αυτά που είπαμε? Γίνεται documentation αυτή τη στιγμή που δεν υπήρχε παλιά. Δεν είναι αυτά που λέγαμε εμείς, είναι αυτά που καταγραφήκαν σήμερα εδώ. Άρα εγώ θα κριθώ αύριο. Και το corporate identity. Τι σημαίνει corporate identity? Γιατί σε ξέρει κάποιος? Γιατί σε ξέρει κάποιος? Ξέρετε ότι ο κλάδος μας δεν είχε κανένα περσόνα? Πείτε μου μία περσόνα την οποία θα την ψηφίζαμε σαν πρόεδρο της ελληνικής ηνοποιίας. Πείτε μου ένα άτομο. Πώς σας έρχεται στο μυαλό που... Πες μου εσύ που είσαι αρχηγός. Πες μου, δυσκολεύεσαι. Μπορεί να πει κάποιος? Πες μου ένα. Ακριβώς. Είπες κάτι. Ξέρετε γιατί δυσκολευόμαστε? Γιατί είμαστε ακόμα στην πρώτη γενιά. Πρέπει να φύγει αυτή η γενιά για να αναφερθούμε σε κάποιον. Ποιο είναι το κόλπο μας? Όταν αναφερόμαστε, θα πάμε στο Βενιζέλο σαν Έλληνες. Γιατί είναι όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Ο κλάδος ακόμα βρίσκεται σε μια φάση
στην οποία σαν ελληνικός κλάδος, είτε οι απελουργίες, είτε οι νοπίες, δεν έχει ακόμα περσόνες. Οπότε τι λέω εγώ, 1, 2, 3, 4 και τι κάνεις μετά. Εμείς έχουμε βάλει τόσο, δεν ξέρω πώς πάει, αλλά τέλος πάντων, θα πάει στην άλλη. Λοιπόν, οι 4 πυλώνες που λέμε εμείς, πείτε μου λίγο, είναι κάποιος στα social media από το εινοποιείο του? Ναι, ωραία. Σε πόσες πλατφόρμες είναι? Δεν ξέρω. Σε ποιο κοινό αναφέρεται? Πιθανόν ο υπεύθυνος που κάνει social media να φέρει κάποια στατιστικά. Πώς δημιουργεί? Ποιος είναι ο δημιουργός αυτού που έχει μέσα? Και το τρίτο, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τον παρακολουθούν, πώς έχουν επαφή με το εινοποιείο, με τον Ίνο κλπ. Αυτή είναι η πιο δύσκολη δουλειά που υπάρχει εδώ. Γιατί ο πολιτής μας, που θα πούμε μετά, έχει την πιο δύσκολη δουλειά να κάνει. Πρέπει να πάει να πείσει για 5 λεπτά στο σημείο το οποίο πουλούνται τα κρασιά. Και αν δεν έχουμε πολιτή, θα πρέπει να πάμε σε ένα δίκτυο και θα πρέπει να πείσουμε τον πολιτή του δικτύου να υποστηρίξει το δικό μας κρασί. Και γιατί να το κάνει αυτό? Έχεις πάλι 5 λεφτά. Αυτά τα 5 λεφτά, αν δεν τον έχεις υποστηρίξει με 10 χρόνια πίσω, αυτό που λέμε ως μήνυμα, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Όσα κτίρια και να φτιάξουμε, όσους αμπελώνες και να κάνουμε, όσο storytelling να κάνουμε, όση σύνδεση με την αρχαιότητα να κάνουμε, την ώρα της πώλησης δεν θα μετρήσει αυτό. Την ώρα της πώλησης είναι το τι έχει στο μυαλό του αυτός ο οποίος θα συνδιαλλαγεί ο πολιτής μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχα βάλει και τον τίτλο «Εξαγωγές», για να το κάνω δύσκολο. Αν στην Ελλάδα πείτε ότι τους ξέρουμε όλους και μας ξέρουν όλοι, στο εξωτερικό ποιος σε ξέρει και πόσο χρόνο έχεις? Άρα αυτός ο οποίος είναι ο εξαγωγέας σου ή η εισαγωγέας σου πρέπει να τον έχεις τροφοδοτήσει. Και αυτή η τροφοδότηση πώς θα γίνει? Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για ένα κομμάτι που λέγεται e-sales. Έχει κανένα στο μυαλό του τι σημαίνει e-sales? Σίγουρα δεν είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σίγουρα δεν μιλάω για ένα e-shop. E-sales είναι η σχέση σου να αντιμετωπίσεις το μικρό συνοποιείο σε σχέση με τον καταναλωτή που μπορεί να βρει τα προϊόντα. Πρέπει να κάνεις e-shop? Η απάντηση είναι, να ξέρω εγώ. Αλλά σίγουρα στο μυαλό σου πρέπει να βάλεις την διαδικτυακή πώληση, διότι από εκεί αγοράζουν οι άνθρωποι. Τώρα θα είναι δικό σου e-shop, θα είναι το House of Wine, θα είναι το Scrooge, θα είναι αυτό. Σίγουρα πρέπει να αρχίσεις να σκεφτείς. Για ποιο λόγο? Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μάθουν για σένα και δεν ξέρουν από πού να βρουν το προϊόν σου. Γιατί το προϊόν να μπει στο ράφι, πολύ δύσκολο. Συνήθως είναι μικρά εινοποιεία, δεν μπορούν να μπουν. Και αν είσαι ένα μεγάλο εινοποιείο, στο εξωτερικό θα το έχεις και αυτό ως θέμα. Οπότε, αν έχεις τη στρατηγική πίσω του branding, λες σε 30 χρόνια υπάρχει πιθανότητα να έχω χτίσει κάτι. Γιατί σήμερα δεν πρόκειται ποτέ να έχεις σύνδεση με τις πωλήσεις. Το branding είναι που χτίζεις για το επόμενο ίνο. Και για τον επόμενο ίνο και για τον επόμενο ίνο, χρησιμοποιώντας την ιστορία του πρώτου ίνου. Οπότε, ας πούμε και ένα παράδειγμα από άλλη περιοχή. Είναι ο Σκούρας, ο οποίος έφτιαξε τον Μέγα ίνο. Και μετά έφτιαξε και άλλον ίνο, και άλλον ίνο, και άλλον ίνο. Και λέει, ποιος είναι ο Σκούρας σήμερα? Αυτός που έχει τον Μέγα ίνο. Άρα αυτό το κρασί το καινούργιο που βγήκε έχει σύνδεση με αυτόν και με το Σκούρα. Που σημαίνει μία γενιά ακόμα. Γι' αυτό και είχα πει γι' αυτό, για το e-sales. Και πάμε τώρα. Ένα εινοποιείο, το οποίο είναι, μπορεί να είναι εινοποιός, μπορεί να είναι εινοποιείο, μπορεί να έχει ετικέτα. Η κλασική ερώτηση που έρχεται από την όλη υπόθεση. Πρέπει να φτιάξει ένα τμήμα marketing, ένα τμήμα branding και ένα τμήμα πωλήσεων. Δεν γίνεται αυτό. Είναι σαν να λέμε σε κάποιον πως πρέπει να μεγαλώσει, ότι δεν έχεις ελπίδα. Και λες, όχι, πρέπει να καταλάβεις ποιο είναι το μέγεθός σου. Αν είσαι μεγάλη εταιρεία, θα πρέπει να φτιάξει ένα branding office. Τι σημαίνει branding office? Αυτό το οποίο ασχολείται με όλα αυτά. Ποιο? Με την προστιθέμενη αξία? Όχι με το marketing. Το τι κινήσεις θα κάνει, με το τι λέει ο κόσμος για σένα. Ποιες είναι οι σχέσεις σου και να τις βάλεις σε μία σειρά. Είσαι μικρό εινοποιείο, ακόμα πιο εύκολα, γιατί μιλάς εσύ. Άρα εσύ είσαι και υπεύθυνος branding. Marketing, εσύ είσαι. Αν είσαι ένα μέτριο εινοποιείο, μπορεί να πέσεις στη μικρή παγίδα. Εσύ να γίνεις πιο σημαντικός από τους ίνους. Το όνομά σου, η φιλοδοξία σου. Και αυτό είναι πολύ κακό. Οπότε εγώ τι λέω, σε αυτή την corporate τριβή, έρχεσαι και το κάνεις δομημένα. Αλλιώς το αδόμητο έχει ένα θέμα.
Δηλαδή είναι εκείνο που λέει κάποιος, δεν έχω χρόνο για να έρθω σήμερα εδώ. Αυτή είναι η διαφορά του μεγάλου νοπιού με του μικρού. Αυτή είναι η διαφορά της μικρής επιχείρησης με τη μεγάλη. Ότι αυτός έχει χρόνο. Και τι σημαίνει έχει χρόνο, πλήρωνε κάποιον. Αν αυτό το πράγμα σήμερα που είμαστε εδώ αρχίσουμε και μας μπει μια ιδέα στα ενοποιεία ότι είναι σημαντικό, και αν στα μεγαλύτερα ενοποιεία μπει στο μυαλό ότι χρειάζεται να κάνει ένα branding office για να τα διαχειριστεί, αμέσως ήρθαμε να κατανοήσουμε πού θα πάει αύριο η μέρα. Τότε θα βγει κάποιος χρόνο για να έρθει εδώ σήμερα. Αλλιώς δεν θα βρει ποτέ. Θα είναι μόνος του και θα προσπαθήσει να πουλήσει. Άσε τον μεγάλο να κάνει κάτι και ό,τι είναι που θα πάρουμε πίσω. Γιατί να πάρουμε πίσω? Αν θες να κάνεις branding τόπο, θα πρέπει να συνεργαστείτε όλοι να βγάλουμε κάτι. Αν θέλουμε να φτιάξουμε το δικό μας branding, πρέπει να μαζέψουμε όλες τις μικρές ιστορίες που είναι σε όλη την Ελλάδα. Ένα πολύ απλό πράγμα, κάποιος γράφει στο Instagram και σου λέει κάτι. Αυτό πού θα το βάλεις? Κάποιος έγραψε για σένα. Κάποιος ήρθε σε σένα. Κάποιος είπε για σένα. Κάποιος έγραψε για σένα. Ποιος είναι αυτός που θα τα μαζέψει όλα αυτά? Και αν τα μαζέψει, πού θα τα βάλει? Και αν τα βάλει κάπου, πώς είναι που θα τα μοιράσει? Οπότε εμείς λέμε μέσω της Corporate TV να σκεφτείς ότι έχεις ένα κανάλι και πρέπει να έχεις και ένα κανάλι διασκέδασης αλλά και ένα κανάλι education, δηλαδή εκπαίδευσης. Πρέπει να μιλήσεις για το κρασί, πρέπει να μιλήσεις για το αμπέλι, πρέπει να μιλήσεις για τη γαστρονομία, πρέπει να χαλαρώσεις, πρέπει να πεις και για τις ανοιχτές μέρες κλπ. Και τελικά τι καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις το branding αλλά πολύ ενδιαφέρον. Επόμενο κομμάτι. Η λέξη tribe και micro-tribe μας λέει κάτι? Θέλει κανένας να μου πει τι σημαίνει tribe? Εγώ ανήκω στο tribe των βλάχων. Αλλά δεν είναι πολύ σημαντικό. Είμαι στο micro-tribe των σειρακιωτών βλάχων. Άρα ως βλάχος χωροθετούμε καλύτερα από τους άλλους βλάχους και μαζί με τους άλλους βλάχους προσπαθώ να χτυπήσω τους άλλους βλάχους. Σας φαίνεται περίεργο? Να το πάρουμε από την αρχή. Είμαι από το Σιράκο, έχω αντίπαλο το Μέτσοβο και συμπράττω με τη Βλάστη και μπαίνουμε στην UNESCO. Διότι έχουμε το καλύτερο πανηγύρι δυο μας, που δεν γίνεται, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό τι θέλω να πω, το tribe είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον ίνο, το μικρό tribe είναι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον δικό μας ίνο. Θέλετε ακόμα πιο μικρό tribe? Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με μία ποικιλία, με μία περιοχή και μετά με εμάς. Αυτό το μικρό tribe είναι που μας ενδιαφέρει στην όλη υπόθεση. Δεν μας ενδιαφέρει το tribe. Μας ενδιαφέρει να το παρακολουθούμε, γι' αυτό θα διαβάσουμε τη μελέτη που με ενδιαφέρει εμένα για τα βασικά, αλλά αυτό που υπηρετείς είναι το μικρό tribe. Οι δικοί σου άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν τα κρασιά. Οι δικοί σου άνθρωποι που θα πούνε κάποια πράγματα. Και αυτό πώς το βρίσκεις, δεν μπορώ να το πούμε σήμερα και να το βρούμε, πάντως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σε αγαπάνε. Στο place branding, είστε κανένας από χωριό? Oil. Οι ξένοι που έρχονται στο χωριό έχουν δικαίωμα να πάρουν σπίτι στο χωριό? Σήμερα ναι. Ωραία. Αυτός είναι ξένος όμως, σωστά? Αν γυρίσει και πει ότι είμαι φίλος του χωριού, δικαιούται? Ποιο είναι το πρόβλημα των tribes και των περιοχών? Είμαστε στο Σιράκο. Και λέω, γεια σας παιδιά, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Είμαστε όλοι βλάχοι, σωστά? Ποιος ορίζεται σιρακιώτης? Αυτός που έχει σπίτι? Αυτός που είναι από μάνα και πατέρα? Αυτός που έχει παντρευτεί μία άλλη? Και αν κάποιος δεν είναι καν σιρακιώτης και αγαπάει το Σιράκο, μπορεί να εκφραστεί μέσα από το Σιράκο? Αυτό είναι και το δικό μας θέμα στην όλη υπόθεση. Ότι η εντοπιότητα μπορεί να τραβάει κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει κάποιος άλλος. Και πού το βλέπουμε στον Ίνο? Εντάξει, ρε παιδιά, όλοι οι Σαντορίνοι, οι οποίοι κανένας δεν είναι από την περιοχή. Διότι την ανάγκη τη βλέπουν κάποιοι και όλοι κερδίζουμε γύρω από αυτό. Επόμενο κομμάτι. Ωραία. Συγγνώμη που σας τα βλέπω όλα αυτά, αλλά έπρεπε κάτι να δείξω για να πω πόσο complicated είναι και πόσο πρέπει να πάει κάποιος προς τα εκεί. Attention, γιατί να τραβήξεις το ενδιαφέρον? Δεν φταίω εγώ που κάποτε από τον Ασκό πήγαμε στο μπουκάλι και ο πρώτος που πήγε στο μπουκάλι κέρδισε κάτι. Δεν φταίμε ότι ο πρώτος πάντα κάτι κέρδιζε παραπάνω. Γιατί το attention είναι το νούμερο ένα σήμερα.
Επειδή από τη στιγμή που έχεις άπειρη πληροφορία, κάποιος πρέπει να κερδίσει. Και αν φτάσεις στο δικό σου, πείτε μου λίγο σήμερα, αν μιλούσαμε για κρασιά, από πού είναι που θα ξεκινούσαμε? Να ξεκινήσουμε από τις διεθνείς ποικιλίες, από τις δικές μας ποικιλίες, από το τι έκαναν στη Νέα Ζηλανδία, τι κάνουν στη Χιλή, τι κάνουν. Εμείς πότε θα έρθουμε στα δικά μας εδώ? Άρα, attention, πώς το τραβάς? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας κύριος ο οποίος θέλει να γίνει αρχηγός ενός κόμματος, έχει βρει έναν τρόπο σήμερα και έχει τραβήξει πάνω το ενδιαφέρον. Πόσο του κόστησε? Εγώ πάντα ρωτώ πόσο κοστίζει. Ασχέτω το τι είναι. Το ενδιαφέρον σήμερα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές που βρίσκεται στο attention. Για όσους είχατε περάσει καραντίνα, αν εσείς δεν είχατε περάσει καραντίνα, αυτή είναι η εναλλακτική τρόπη, όχι απλά μόνο επικοινωνίας, αλλά είναι εναλλακτική τρόπη που βρέθηκαν στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει άνθρωπος εδώ που μία φορά στο εξάμεινο κάνει Zoom ή ξέρω εγώ πώς λέγεται Skype κλπ. Αν κάνει μία φορά στο εξάμεινο. Α, όλοι. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πριν τον κορονοϊό, πόσα τέτοια μη την κάναν? Ωραία. Οι αλλαγές είναι δίπλα και σπρώχνουν τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Πώς είχαμε ανέπαφη κάρτα πριν τον κορονοϊό? Όποιο ποσοστό και να πείτε, συμφωνώ. Πώς έχουμε μετά τον κορονοϊό? Άρα οι αλλαγές είναι εκεί και περιμένουν. Και πού βοήθησε αυτό? Στο ότι ο καφές πήγε 3 ευρώ και αγοράζεται με πιστωτική κάρτα, διότι το e-food φέρνει τον καφέ. Ούτε ένα κρασί δεν είδα να πάει έτσι. Που σημαίνει ο κλάδος του καφέ μάλλον ήταν πιο έξυπνος από το να κάνει αυτό. Εμείς ακόμα σκεφτόμαστε κανένα πρόβλημα. Αλλά αν κάποιος εδώ το σκεφτεί, μπορεί και να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Άρα, αυτά εδώ είναι πραγματάκια τα οποία θα έλεγα ότι αν είναι κάποιος γονιός όπως εγώ, με τα παιδιά είναι online συνέχεια. Και αυτό είναι μια ευκαιρία. Να επικοινωνήσεις τουλάχιστον, αν όχι να πουλήσεις. Ερχόμαστε εδώ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί LinkedIn? Υποθέτω εσύ. Γιατί χρησιμοποιείς LinkedIn? Γιατί είναι ένα μέρος στο οποίο πιστεύεις ότι υπάρχουν επαγγελματίες που θα ήθελες να μάθεις, αλλά και να τους πεις. Όλες οι πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν διαθέσιμες κάνουν το ίδιο πράγμα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα που αξίζει να μάθεις τα νέα τους και αξίζει να τους πεις και εσύ τα δικά τους. Ωραία. Αυτό είναι η βασική αρχή. Τι στο διάλογο πρέπει να κάνεις ως εταιρεία, ως άτομο, να διαλέξεις πού και να παράξεις και το υλικό και να συμμετάσχεις κιόλας. Κάπως έτσι είναι στην υβριδική εποχή. Και να εμφανιστείς και να είσαι διαδικτυακά. Η φωτογραφία να μην έχει και μεγάλη διαφορά, όχι πολύ φίλτρο, αλλά ότι τα λόγια να μην έχουν πολλά φίλτρα. Γιατί κρινόμαστε όλοι από την πράξη. Σήμερα ο κάθε ένας άνθρωπος που έχει τη δύναμη να σταθεί μπροστά σας πρέπει να κριθεί κατευθείαν με τον τρόπο που δουλεύει και υφίσταται. Δεν υπάρχει και μπορείτε να το τσεκάρετε ανά πάσα στιγμή. Μία ερώτηση είναι, κάντε ερώτηση, τι ρόλο παίζει αυτός? Και οτιδήποτε απάντηση πάρετε είναι η πραγματική. Πάμε παρακάτω. Ανήκετε στο χώρο που πολλοί το ονομάζουν πολιτική. Σε αυτό το χώρο έχετε ένα μήνυμα και έχετε δύο πράγματα. Το ένα είναι το φυσικό σας και το άλλο είναι το digital. Άρα το φυσικό σας ήρθατε σήμερα για να εκφραστείτε, να ακούσετε και να πείτε. Σωστά? Να. Το δεύτερο όμως είναι, κοιτάξτε πόσα άλλα μέσα υπάρχουν σήμερα τα οποία λες και ακούς. Οπότε σκεφτείτε κάτι. Εάν ακούτε podcast, αν υπάρχει ένας που ακούει podcast εδώ, λέω. Α, σηκώσει, εσείς. Έχετε υποχρέωση να κάνετε ένα podcast εσείς. Όπως ακριβώς ακούτε και λέτε τι καλός είναι αυτός ή τι κακός είναι, ακριβώς αυτό ψάχνει ένας άλλος για το αντικείμενό σας. Όταν θα βγείτε στο ραδιόφωνο, να ξέρετε ότι είναι δύο πράγματα. Ένα σας ακούνε εκείνη την ώρα και αν πάρετε το αρχείο, καλή ώρα όπως εγώ, το αρχείο αυτό μπαίνει κάπου και αν θέλετε να πείτε σε κάποιον κάπου, του το στέλνετε και του λέτε άκουσε αυτό. Πόσα website έχουμε δει τα οποία έχουν παρουσίαση περιοχής, παρουσίαση κρασιού, βιντεάκι, από πίσω να έχει μια συνταγή, να έχει τουριστικά πράγματα της περιοχής κλπ. Είναι δύσκολο. Θα έχει κυρίως ένα μπουκάλι κρασί,
θα έχει δίπλα τα χαρακτηριστικά, τα οποία ποιον ενδιαφέρον. Μάλλον μόνο μία μικρή υποκατηγορία η οποία πουλάει. Σίγουρα δεν είναι πληροφορίες για τον χρήστη. Και δεν το λέω καταναλωτή, για τον χρήστη. Γιατί είναι δύσκολο. Άρα οτιδήποτε είναι δύσκολο, αυτό ακριβώς πας να κάνεις. Αν το podcast είναι δύσκολο, πρέπει να κάνεις podcast. Αν το ραδιόφωνο είναι δύσκολο, πρέπει να πας εκεί. Οπότε τι λέω, τα υπόλοιπα... Α, και για τα περιοδικά, σωστά. Θα σε πάρει ένα περιοδικό και θα βάλεις κάτι. Και η πρώτη σκέψη ποια είναι, να βάλω το μπουκάλι. Η πρώτη σκέψη είναι να βάλω το εινοπείο. Να γράψω και από κάτω κάτι κλπ. Για ποιον? Για το περιοδικό. Ούτε η διαφήμιση έχει στόχο κάπου, ούτε τίποτα. Απλά το εινοπείο να μας βλέπουν κλπ. Πολύ σωστό. Αυτό όμως δεν είναι υπεραξία. Είναι αξία. Έδωσε ένα χιλιάρικο είναι που θα πάρεις. Αν θες μία υπεραξία, πρέπει να δημιουργήσεις ένα υλικό για να το κρατήσεις και να το ξαναπαίξεις. Πάμε παρακάτω. Θέλω 12 επεισόδια για την περιοχή. Εάν κάναμε 12 επεισόδια για την περιοχή της Κοζάνης, ποια θα ήταν τα 12 επεισόδια, είτε θα ραδιοφωνικά είτε βίντεο? Να κάνουμε μία. Είναι κανείς από Κοζάνη εδώ? Επειδή δεν σας γνωρίζω, ας πάρουμε την Κοζάνη. Πρώτο επεισόδιο, τι θα κάναμε? Ένα θέμα. Η Κοζάνη. Ιστορία. Ένα άλλο επεισόδιο. Οι αμπελώνες της. Ένα άλλο επεισόδιο. Οι ποικιλίες τους. Ένα άλλο επεισόδιο. Οι ίνες τους. Ένα άλλο επεισόδιο. Τα σημεία κλπ. Ένα άλλο επεισόδιο. Τα 12 επεισόδια αυτά θα πρέπει να τα κάνεις. Αν θες να τραβήξεις το attention, γιατί οι άλλοι δεν το κάνουν και μόλις μπήκαμε στην έννοια του ανταγωνισμού. Marketing είναι ο δικός μου τρόπος που δεν τον κάνεις εσύ και κοστίζει και το κάνω εγώ. Και επειδή ακριβώς εσύ δίνεις τα χρήματά σου και την προσπάθεια εκεί, εγώ λέω ότι πρέπει να το κάνεις εδώ. Το 12 πώς βγαίνει, γιατί όχι 10 ή 15? Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την ερώτηση περίμενα. Δεν σε πλήρωσα, έτσι? Όχι. Ωραία. Υπάρχει κανένας άνθρωπος που βλέπει καμία σειρά στο Netflix ή στο Netflix? Ωραία. Πόσα επεισόδια έχει συνήθως ο κύκλος? 9 με 12. Σωστά. Ο κύκλος. Μπερδεύεστε. 9 με 12. Γιατί? Γιατί είπαν οι άνθρωποι που βγάζαν τις ταινίες ότι τους πληρώνουμε το ίδιο για μια μισή ώρα ταινία. Δεν βγάζουμε εκεί 12 επεισοδιάκια να τους κρατήσουμε και αυτούς με μεροκάματο λιγότερο, να φέρουμε και κανένα guest. Γι' αυτό σε όλες τις σειρές βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους, γιατί παίρνουν από 50 ευρώ. Αυτή είναι η βασική αρχή του σήμερα. 12 επεισόδια, γιατί 12 επεισόδια είναι το ανώτατο που μπορεί να ακούσει κάποιος για ένα θέμα. Εγώ θα έκανα το ανώτατο και δεν αντέχεις. 9 maximum. Άρα για ένα τέτοιο θέμα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε γενικότερα και ήθελα να σας βάλω αυτό τον προβληματισμό. Σειρές, επεισόδια, σειρές, επεισόδια, κύκλους. Πάμε παρακάτω. Τι βλέπω εδώ? Ότι ξαφνικά, επειδή λέγατε πού θα βρω τα αντικείμενα, σκεφτείτε αυτόν, 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 αυτόν και αυτόν. Η κάθε κατηγορία πρέπει να πάρει και το μήνυμά της. Προσωπικά, με αυτή τη φάτσα, πόσο πιστεύετε γευσηγνωσίες να έχω κάνει σε άλλους ανθρώπους? Ναι, αυτό το φυσικ, έτσι, πόσες γευσηγνωσίες πρέπει να έχουμε κάνει? Ένα νούμερο. Όσο παραπάνω θα χαρώ, 100, ωραία. Ας πούμε ότι έχω κάνει 100. Αυτές οι 100 γευσηγνωσίες, γιατί δεν άλλαξαν τον κόσμο? Γιατί οι 100 γευσηγνωσίες είναι τόση πολλή πληροφόρηση σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και ξαφνικά ενδιαφέρονται. Πόσο κοστίζει η γευσηγνωσία? Άπειρα λεφτά. Γιατί ο άλλος πρέπει να έρθει, να βρεθεί σε φάση, να ακούσει τη δική σου πληροφορία, η οποία είναι χρήσιμη για αυτόν. Άρα πρέπει να δημιουργήσω άλλο υλικό για τον wine lover, άλλο για τον άνθρωπο ο οποίος είναι ψαγμένος, άλλο για τον άνθρωπο ο οποίος είναι καινούριος και άλλο για τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται στις εκθέσεις για να πιει αλκοόλ.
Η αλυσίδα μας είναι που μας έχει τρελάνει και αν σας φαίνεται ότι το υλικό ότι πρέπει να παράγουμε κάθε μέρα, λυπάμαι. Ναι, πρέπει να παράγουμε επί 5 την ημέρα γιατί έχεις όλους αυτούς. Μακάρι να δίναμε σε έναν την παραγωγή μας, μακάρι να ήταν μία η αλυσίδα και να έκανε την δουλειά. Και επειδή ακριβώς κανένας δεν θα κάνει τη δουλειά για σένα, φρόντισε να κάνεις εσύ μέρος της δουλειάς για να τραβήξεις το ενδιαφέρον. Προχωράω. Τέλος πάντων, αυτό είναι και το δικό μας σύστημα. Έρχομαι εδώ. Εδώ θα ήθελα να πω. Αν μπορούσα, το βλέπετε εδώ. Feed news. Feed news. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Υπάρχει άνθρωπος το πρωί που ανοίγει τον υπολογιστή του ή το τάμπλετ του ή το κινητό του είτε δεν ξέρω, για να μην δει κάτι. Κάποιος μπορεί να δει πολιτικές ειδήσεις και έχει 3 κανάλια που μπαίνει μέσα. Πού τα εμπιστεύεται? Μπορεί όμως να μπει και σε κάποιον που εμπιστεύεται. Μπορεί να μπει κάπου αλλού για να πληροφορηθεί. Τα feed news. Feed news. Οτιδήποτε σε τροφοδοτεί κάποιος και το καταναλώνεις εσύ. Αν δεν το κάνεις εσύ, δεν πρόκειται να σε μάθει ποτέ. Και θα πει κάποιος, μα εγώ είμαι αμπελουργός. Μα εγώ είμαι εινοποιός. Λέω, τι να κάνουμε τώρα? Αυτό είπα. Πρέπει να επενδύσεις σε κανέναν άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος όταν θα έρθει για να επενδύσει, πρέπει να είναι στην κατεύθυνση αυτή. Διότι στο τέλος το να παράξεις είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Το να το επικοινωνήσεις αυτό που πάραξες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Για ποιο λόγο ορισμένοι άνθρωποι μαθαίνουμε τα πάντα για αυτούς και για ορισμένους δεν μαθαίνουμε ποτέ? Το attention. Γιατί σχολιάζουμε πάντα έναν τύπο και δεν σχολιάζουμε το διπλανό? Το attention. Και εμείς τώρα θέλουμε να εκπαιδεύσουμε όλο τον κόσμο να μάθει να πίνει καλά κρασιά την ώρα που απλά πάει για να πιει ένα κρασί, δύσκολο. Όμως πρέπει να εκπαιδεύσεις και εκείνον ο οποίος είναι ειδικός, που τον εμπιστεύονται οι άλλοι για να πει για σένα. Αν λέγεσαι Λαζαράκης, είναι πολύ διαφορετικό από το να λέγεσαι Κατσάνος. Γιατί ο ένας είναι Master of Wine και έχει κερδίσει το attention και ο Χρήστος είναι τίποτα και δεν έχει κερδίσει το attention. Άρα οτιδήποτε πει ένας influencer σε αυτούς που οι άλλοι τον καλούν influencer είναι πολύ πιο δυνατό. Και δεύτερον, το Λαζαράκι δεν μπορώ να τον πείσω εγώ με ένα storytelling. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μας μαθαίνουν. Και ευτυχώς στην Ελλάδα είναι αρκετοί. Πόσο Master of Wine έχουμε στην Ελλάδα, ξέρει κανείς? Και μία στο εξωτερικό. Ωραία. Πόσους Master Sommelier έχουμε? Πότε έγινε αυτός? Καλά, μην περιμένουμε και περισσότερα. Πόσο Master of Wine έχει η Ιταλία? Από πότε? Εντάξει, μην μπερδευόμαστε τώρα επειδή έχουμε έναν... Οκ, σιγά σιγά προχωράμε. Λοιπόν. Έχει κάνει κανένας telemarketing? Έχει κάνει κανείς telemarketing? Έχει παρακολουθήσει κανέναν να κάνει telemarketing? Θυμάται κανένα πολιτικό που έχει κάνει telemarketing πολύ επιτυχημένα? Μήπως θυμάται 2 επιτυχημένους telemarketing? Ωραία. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο τι έχουμε βάλει. Εδώ. Αυτό το πραγματάκι. Οποιοσδήποτε τρόπος μπορεί να σε διαφοροποιήσει στην Κίνα. Ποιος ξέρει τον κύριο Λιάκο στην Κίνα? Ένας Έλληνας που μένει στην Κίνα και πολλά ελληνικό είναι. Το ξέρετε. Ωραία. Ποιο είναι το κύριο κανάλι σήμερα που μιλάμε? Telemarketing. Δηλαδή σηκώνουν μία εφαρμογή και μιλάνε. Και από κάτω πέφτει για το καλέ. Γεια σας, αυτό είναι το κρασί, τάδε κλπ. Είναι μία τεχνική την οποία εμείς δεν την έχουμε σκεφτεί καθόλου για να τη βάλουμε. Εγώ την έχω βάλει σαν έναν πυλώνα από όλα αυτά. Πείτε μου ότι είναι άβολο και ότι αυτά δεν γίνονται. Το ξέρω ότι δεν γίνονται, αλλά πες μου τι γίνεται. Πάμε στο επόμενο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εγώ όμως storytelling, τέτοιο, telemarketing, θέλω να κάνω τον κάθε πολιτή. Τον κάθε πολιτή πρέπει να τον κάνω storyteller. Να τον βρω, να μιλάει ως telemarketing. Αν βγάλω τη λέξη telemarketing, να τον κάνουμε τον πολιτή storyteller. Και όχι ένα παραγγελιολήπτη. Και πώς φαίνεται, ζούμε και τη μετατροπή του πολιτή. Γιατί οι περισσότεροι πολιτές
πιστέψτε με, είναι καλύτεροι storytellers. Είναι οι ιστορίες που λένε και πετυχαίνει το εινοποιείο. Είναι οι ιστορίες που λένε, είναι οι σχέσεις που χτίζουν. Οι πολιτές σήμερα είναι το νούμερο ένα. Και αυτοί οι πολιτές θα έχουν υβριδική μορφή. Και διαδικτυακή και προσωπική. Και όπου δεν είναι δυνατή στο διαδικτυακό, κανένα πρόβλημα, θα τους υποστηρίζει από πίσω, αυτό που λέγαμε πίσω, το branding, το οποίο φτιάχνει αυτές τις ιστορίες. Οπότε κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να το μαζέψουμε και να σας πω ότι αυτή τη φιλοσοφία μας δεν είναι η ώρα για να την αναπτύξουμε. Μέσα σε μία ώρα, μία μισή, νομίζω το καλύτερο που μπορούσα να κάνω ήταν αυτό. Αν έχετε οποιαδήποτε διαφωνία, θα ήθελα για να την ακούσω. Αν δεν έχετε οποιαδήποτε σκέψη για να την καταθέσετε, καταθέσεστε. Αν νομίζετε ότι άξιζε κάτι από αυτό, ας το συζητήσουμε. Παρακαλώ. Εγώ έχω μια ερώτηση. Ναι. Παρότι δεν έχω καμία σχέση με ηλιοπία, αλλά αυτά που είπατε ταιριάζουν σε πολλά τα κρέματα και στο υπόλοιπο. Τι ήθελα να ρωτήσω. Από τη δική σας εμπειρία, πιστεύετε ότι ένα απλό ηλιοπίο, όχι ένα πολύ μεγάλο ηλιοπίο, εδώ στο Αμύθιο, εάν επένδυε στο branding και σε άλλα που είπατε, θα κέρδιζε? Μιλάμε για μικρό ηλιοπίο. Το κάθε εινοποιείο είναι μία επιχείρηση και πρέπει να επενδύσει ένα στο αμπέλι, δύο στο σταφύλι, τρία στις τεχνικές του εινοποιείου, τέσσερα στο μάρκετινγκ, πέντε στις πωλήσεις, έξι να συμμετάσχει, γιατί σε 30 χρόνια πρέπει να είναι επιτυχημένο. Επειδή ακριβώς πρέπει να τα κάνει και τα τρία, πρέπει να επενδύσει σε όλα. Και επειδή η επένδυση σε όλα είναι διαβίου, κηρύττω κάτι. Δεν είναι να επενδύσει στο marketing και στο branding, είναι να ζήσει με τις αρχές του branding. Να ζήσει με τις αρχές του marketing, να ζήσει με τις αρχές της αναγεννητικής αμπελουργίας, γιατί η καθημερινότητά του θα είναι ίδια. Αυτό που θα το διαφοροποιεί είναι ότι κάθε μέρα θα χτίζει αξία, την οποία θα την βάζει πάνω στο μπουκάλι, θα την βάζει πάνω στον αμπελώνα, θα την βάζει πάνω στην περιοχή και θα έρθει μία μέρα να την μαζέψει. Γιατί θα είναι ένας σωστός λόγος να έρθει κάποιος σε ένα ωραίο κτήμα για ορισμένους ανθρώπους, θα είναι ένας ωραίος λόγος για να έρθει στο εινοποιείο, θα είναι ένας ωραίος λόγος για να έρθει στην περιοχή, θα είναι ένας ωραίος λόγος για να έρθει να γνωρίσει εσένα. Οπότε, παρόλο που η ερώτησή σου είναι μονοσήμαντη, η δική μου απάντηση είναι λίγο πιο σύνθετη. Δεν γίνεται, όχι, δεν είναι ένα μοντέλο. Το οποίο είναι τρόπος αντίληψης πάνω στο business. Αν υπάρχει κάποιος άλλος, είμαι εδώ. Θέλω την παρατήρησή σου, τη διαφωνία σου ή εκτός θέματος θέλω τη συμβολή σου. Δεν υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία. Αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως, η Μαρβαν Τάκης, ο Κώστας, υπεύθυνος της ΟΜΟΣ, ο ΚΤΜΑ. Αυτό το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η κάθε αγορά έχει διαφοροποίησεις μέσα στην ίδια αγορά. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο το αναφέρεται, είναι ότι κάθε παραγωγός πρέπει ο ίδιος να συνειδητοποιήσει ποια είναι η ταυτότητά του. Αυτό είναι το α και το ω, το οποίο δυστυχώς στο χώρο μας ελάχιστοι το έχουν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί και πέρα, αναλόγως με την ταυτότητα την οποία ο ίδιος έχει, θα χτίσει αυτά τα οποία αναφέρατε, τα οποία δεν είναι μυστικά. Δηλαδή, δεν θα ανακαλύψουμε σήμερα τον τροχό. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο τροχός υπάρχει. Και είναι αυτό το οποίο. Αλλά είναι μια αντίληψη σε αυτό που είπατε. Αν τελικά είναι η ταυτότητα, ας δουλέψουμε στην ταυτότητα. Και να χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αν τελικά είναι στη συνεργασία, ας δουλέψουμε στη συνεργασία. Αν τελικά είναι στο αμπέλι, ας δουλέψουμε στο αμπέλι. Αλλά μην ξεχνάμε κάτι, ότι είμαστε ένας κράτος που συμμετέχουμε όλοι. Δηλαδή, ανεβαίνει ο ελληνικός κράτος, ανεβαίνουμε όλοι. Πέφτει ο ελληνικός κράτος, πέφτουμε όλοι. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα από το Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πασίγνωστη όσον αφορά. Η Ελλάδα, προσέξτε, η Ελλάδα είναι μια κουπέλα. Α, όχι, δεν είναι. Η Ελλάδα είναι γνωστή ότι στον χώρο της ελιάς είμαστε λίτες. Ποιος βγάζει αυτά, η Ελλάδα παίρνει χρήματα? Όχι. Οι επιχειρήσεις που είναι στην ελιά είναι leaders σήμερα. Ωραία. Στο ελαιόλαδο δεν είμαστε leaders. Καθόλου. Πάμε τώρα να σας πω πώς χάνεται μια στρατηγική ευκαιρία και όχι μια τοπική ευκαιρία. Γιατί δεν έχουμε και τις επιχειρήσεις. Φέτος ήταν η καλύτερη χρονιά από άποψη στρατηγικής. Ευχαριστώ. Για το ελληνικό ελαιόλαδο, αν υπήρχε ελληνικό ελαιόλαδο,
να κερδίσει τις αγορές. Γιατί η Ισπανία, λόγω ενός φυσικού, σε ένα χαρακτηριστικό στάδιο, εκεί που είχε ανθοφορία, έβγαλε ένα καύσωνα και τα έκαψε όλα. Αποτέλεσμα, να μην έχουν καθόλου λάδι. Τι κάνανε οι Ισπανοί, όχι, οι επιχειρήσεις των Ισπανών, για να κρατήσουν τη θέση στο ράφι που τόσα χρόνια βάζαν, πήγαν και αγοράσαν από άλλους. Καλή ώρα, όπως κάνουμε εμείς, θα πάρουμε σταφύλια. Σωστά. Και υπάρχει τώρα το μεγάλο δίλημα. Εγώ τι να κάνω, να το πουλήσω 8,5 ευρώ και να πάρω το κασίδι εδώ που δεν τα έχω δει ποτέ στη ζωή μου, που έπαιρνα κάποτε 2,32. Πάρω. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θα τύχει, που έτυχε μάλλον στη δική μου γενιά. Ξέρετε ποιο ήταν το θέμα? Όταν είχε βγει το Πασόκ, ο μισθός του καθηγητή ήταν 25.000 δραχμές. Πήγε 75.000 δραχμές και προσθέθηκε η ΆΤΑ. Δεν τα θυμάστε, εσείς είστε μικροί. Αυτόματη τιμολογιακή προσαρμογή. Και ξαφνικά βρέθηκε μια οικογένεια που είχε 25.000 να έχει 100. Οι τιμές δεν είχαν προλάβει να μεταβληθεί και είχαν πάθει όλοι σοκ. Ήταν τόσο πολύ το χρήμα που δεν ήξερα πώς να το διαχειριστούν. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται τώρα ο ελληνικός ελαιόνας. Τι να το κάνουμε το πολύ χρήμα που έρχεται? Υπάρχουν δύο τρόποι. Θες να κερδίσεις ράφι και αυτά τα 5 ευρώ, τα 3 ευρώ, τα 2 ευρώ, να τα βάλεις στο ράφι και να κερδίσεις αυτό, ή θες να τα βάλεις στην τσέπη? Άρα τι θέλω να πω? Αν είχαμε ελληνικές επιχειρήσεις δυνατές στο ελαιόλαδο, θα είχαν κερδίσει το ράφι. Αν είχαμε χαμηλή παραγωγή και ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται ως παραγωγή, πουλήσαν την αγροτική τους παραγωγή. Όλοι ευχαριστημένοι, δεν είμαστε? Άρα μην με ξαναρωτήσει κανείς τι πρέπει να κάνω. Στα μεγάλα ερωτήματα ας αποφασίσει διαχρονικά. Καλά είναι όλα. Σας βλέπω ότι κάτι θέλετε να το έχετε μέσα σας, έτσι? Όχι, είναι. Αυτό με το λάδι που είπατε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Συμβαίνει κάθε χρόνο, αλλά φέτος φαίνεται. Ναι. Όμως μπορώ να σας πω, να σας διακόψω εδώ. Σκεφτείτε το την ώρα που το λέτε, ότι ακριβώς ό,τι δεν λέτε, ό,τι λέτε σωστά για το ελαιόλαδο, στις ελιές έχει γίνει. Αυτό ήθελα να πω. Ότι δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, είναι ότι... Για το λάδι όμως δεν έχει, γιατί είναι και το πρώτο. Αυτό. Ναι. Εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε. Απλά να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μία γευσηγνωσία ελαιολάδων, στην οποία μία κυρία, η οποία είναι γνωστή, το διοργάνωσε και είχε ένα τίτλο «Ας γνωρίσουμε τους ανταγωνιστές μας για το ελαιόλαδο, καλή ώρα». Και είχε βάλει 5 κορυφαία βραβευμένα top of the top. Άρα δηλαδή αφρό. Δηλαδή δεν ήταν θέμα ποιο είναι καλύτερο ή χειρότερο, ήταν όλα κατοστάρια. Δοκιμάζουμε το ένα. Δοκιμάζουμε το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο. Και μας είπε, το πρώτο πώς σας φάνηκε, top of the top, πάρα πολύ ωραίο. Το πρώτο με το δεύτερο, το δεύτερο. Το δεύτερο με το τρίτο, το τρίτο. Το τρίτο με το τέταρτο, όπα, εδώ ήταν διαφορετικό, έχει άλλο στυλ, άλλο χαρακτήρα κλπ. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, αλλά έχει κάτι περίεργο. Okay. Είστε έτοιμοι για το πέμπτο? Ναι, δοκιμάζουμε το πέμπτο και λέμε, φίλε, αυτό είναι άλλη έκφραση εντελώς. Τι λες, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι το ελαιόλαδο, ότι έχει αυτή την προσέγγιση. Ωραία, λέει, πάμε λίγο να το αποκαλύψουμε. Νούμερο 1, ελληνικό λάδι, κορονέικη. Κορυφαίο λάδι, κάνει κάψιμο κλπ. Νούμερο 2, ισπανικό. Γιατί από εκείνα ιστορίες κόλπα πολύ καλύτερο. Νούμερο 3, ιταλικό. Όχι ρε φίλε, έβγαζε Ιταλία. 4-5 δεν είχε καμία σχέση. Το 4 ήταν από την Κροατία, το 5 ήταν από την Τουρκία. Οπότε προσπάθησα να πω
ότι εάν εσύ δεν το καταλαβαίνεις, υπάρχει κάποιος που το καταλαβαίνει. Και αν τελικά είσαι ένα ενοποιείο που δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνεις, υπάρχει ένα άλλο ενοποιείο που θα καταλάβει τι να κάνει. Υπήρξε ο κλάδος και πριν από μας και μετά από μας θα υπάρχει. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα χαρώ και να βρεθούμε στα ενοποιεία σας και να έρθετε και στον τομέα Πορτοκαράς και να σε εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ.